Ναταλία Γερμανού. Ανανεωμένη και λαμπερή, η Ναταλία Γερμανού φωτογραφίζεται ανάμεσα σε δύο άνδρες και στη συνέχεια διώχνει τον έναν από αυτούς και αποχωρεί με το μεγαλύτερο, θέλοντας έτσι να τονίσει ότι οι σχέσεις χωρίς νόημα δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή της. Δεν θα σπαταλέμε πια σε σχέσεις που δεν έχουν νόημα σε ανθρώπους που περιφέρονται γύρω μου σαν διακοσμητικά αντικείμενα. Αποφάσισα ότι θα αφιερώνω τον χρόνο μου και την αγάπη μου μόνο σε ανθρώπους που θέλω πραγματικά να είναι μέρος της ζωής μου. Γιατί όλα αυτά? Για μαντέψτε, γιατί νέος έρωτας ξημέρωσε στην πόλη και μάλιστα σοβαρός αυτή τη φορά. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ίδια η Ναταλία στο περιοδικό OK. Δεν θέλει μάλιστα να τον εκθέσει με τίποτα στα φώτα της δημοσιότητας. Λέτε να φοβάται το μάτι? Τις προηγούμενες φορές πάντως δεν της πήγε καλά. Ίσως γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι ένα από τα πιο μαγευτικά πράγματα που μου έχει συμβεί. Μερικά πράγματα στη ζωή συμβαίνουν για πρώτη φορά πάνω που έχει σχεδόν παραιτηθεί. Στο παρελθόν την είδαμε με νεότερους άνδρες, την είδαμε με επώνυμους άνδρες. Γράφτηκαν και συζητήθηκαν πολλά για γάμους, για αραβώνες, για χωρισμούς. Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν ένα κομμάτι της ζωής της. Δεν μετανιώνω καθόλου για τις σχέσεις που είχα στο παρελθόν. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά νομίζω ότι αυτό που με επιφυλάσσει το μέλλον θα είναι καλύτερο. Το διαισθάνομαι. Στην ίδια συνέντευξη, η παρουσιάστρια απαντά και σε όσους ήθελαν να διατηρεί σχέση με τον Σπύρο Χαριτάτο. Αν έτρεχε κάτι ερωτικό ανάμεσά μας, δεν θα υπήρχε αυτό το δημόσιο φλερτ που είχε γίνει στο Twitter. Είμαστε φίλοι και τον ευχαριστώ πολύ που μπήκε στον κόπο να μας βοηθήσει στη φωτογράφηση. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά κάτι μου λέει ότι αυτή τη φορά θα τα φάμε τα κουφέτα. Την Ελευθερία Ελευθερίου συνάντησε το Σταρ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν